Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ συνεχίζουμε από την προπόνηση Ολυμπιακού Βάρης. Μετά τον αντιπρόεδρο Μάνθο Δεσύπρη, τον γενικό αρχηγό Γιώργο Μπουργάνη, σειρά έχει και ο coach, ο πρωτομάστορας να πούμε, της ανόδου στη Β' Υψανά, ο Γιώργος Τσιριγότης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου υγεία σε όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και γενικότερα. Να μην έχουμε διακοπές, να έχουμε μια καλή σεζόν. Λοιπόν, Γιώργο, πώς είναι, ξεκίνησε η προετοιμασία. Είναι καθημερινές οι προπονήσεις. Παίξατε και το πρώτο φιλικό με τον Παλαβρωτικό. Ακολουθεί την Τετάρτη με τη Δάφνη Παλιού Φαλήρου. Έχουμε ξεκινήσει από τις 24 του μηνός. Είναι όλοι παίκτες, Γιώργο? Καθημερινά συμπληρώνουμε περίπου το 95% σε παρουσία. Έχουμε κάποιες μικροαπουσίες οι οποίες είναι δικαιολογημένες. Νομίζω το ρόστερ κατά 99% έχει κλείσει, οπότε είμαστε όλοι εδώ. Έχει αποκτηθεί και ένας νεαρός από τον Αστέρα Βάρης. Σωστά. Από εκεί και πέρα παίξαμε τον πρώτο μας φιλικό με τον Παλαβρωτικό. Είχαμε μια πολύ ωραία εικόνα. Συμπεράσματα από το πρώτο παιχνίδι, όπως έτσι κατά κόρον λέγεται, δεν μπορούμε να βγάλουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να αξιολογήσουμε είναι οι πληροφορίες που έχουμε πάρει. Και αυτές ήταν πολλές για πρώτο παιχνίδι. Άλλες θετικές, άλλες οι οποίες μας δίνουν έτσι τη διάθεση να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Ωραία. Γίναν και 5 συν 6 σημερινοί του νεαρού από τον Αστέρα Βάρης. Η τελευταία ήταν μάλλον του Βαζέχα που πήρατε. Ο Ντέμος ο Ιερδανίδης είναι το παιδί που παίρνουμε από τον Αστέρα Βάρης. Έτσι. Θα βοηθήσουν και αυτοί, ειδικά και τα έμπειρα παιδιά. Τα έμπειρα, δηλαδή που έχουν μια εμπειρία, ειδικά ο Βαζέχα. Κοιτάξτε να δείτε, όσοι ποδοσφαιριστές έχουν αποκτηθεί, έχουν αποκτηθεί με σκοπό να δώσουν ένα κομμάτι στην ομάδα που δεν υπήρχε. Τώρα, αν κάποιος είναι έμπειρος, έχει παίξει περισσότερο, είναι λίγο πιο μεγάλος ή είναι λίγο πιο μικρός, ο καθένας προσφέρει στην ομάδα το δικό του κομμάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, από πέρυσι η ομάδα απαρτίζεται από αρκετά δικά μας παιδιά. Να σε διακόψω, με συγχωρείς, παρέμεινε ο βασικός κορμός. Μάλλον η ομάδα που ανέβηκε στην. Παρέμεινε το 80-85% των παιδιών. Τα παιδιά που θέλαμε να συνεχίσουμε μαζί είναι κοντά μας. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ανεβάσαμε και φέτος 5 παιδιά από την K18 μας. Και γενικά είναι ένα πλάνο το οποίο χτίζεται από πέρσι, συνεχίζεται στην ίδια λογική, στην ίδια φιλοσοφία. Και φέτος είναι λογικό τα μικρά παιδιά που πέρυσι ξεκινήσαν να έχουν ψηλώσει, να έχουν μεγαλώσει και να δίνουν και αυτό κάτι παραπάνω στην ομάδα. Οι παίκτες περάσαν από αιματολογικές εξετάσεις, από εργομετρικά. Από πέρυσι κιόλας έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, προσπαθούμε να την εμπλουτίζουμε κάθε χρονιά. Περνάνε από κάποιες εργομετρικές αξιολογήσεις, αιματολογικές, τον καρδιολόγο τους. Φέτος βάλαμε στη διαδικασία και διατροφολόγο. Ένα διατροφολόγος ο οποίος ιδιαίτερα στην επίπονη διαδικασία της προετοιμασίας έχει βγάλει εξατομικευμένα προγράμματα στον κάθε αθλητή, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί όσο γίνεται καλύτερα. Και από ό,τι ξέρω και στην περίοδο της καραντίνας είχατε δώσει ειδικό πρόγραμμα με Zoom, γινότανε. Στην περίοδο της καραντίνας κάναμε 3 προπονήσεις την εβδομάδα μέσω Zoom. Ό,τι μπορούσε να γίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Μια διαδικασία την οποία ακολουθούσαν περίπου 16 με 18 ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ σημαντικό. Συν τον ένα μήνα μέχρι 30 Ιουνίου που είχαμε παρουσία στο γήπεδο. Ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό Βάρης στο νέο πρωτάθλημα της Β' Υψανά, νεοφώτιστη η ομάδα? Τι μπορούμε να περιμένουμε? Η διοίκηση κάλυψε ό,τι ζήτησες. Έμεινε ο βασικός κορμός, ακούστε, γίναν και προσθήκες. Η διοίκηση δούλεψε πάρα πολύ από την αρχή της δημιουργίας αυτής της ομάδας, όχι τόσο στην απόκτηση ποδοσφαιριστών που οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο 100% με ό,τι ζητήθηκε από το τεχνικό team, όσο κυρίως και βασικό, γιατί είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά, στην δημιουργία υποδομών, οι οποίες σε πολλά σημεία έχουν ξεφύγει λίγο από τα σύνηθη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Και αυτό αναφέρεται στον εξοπλισμό, αναφέρεται στο τεχνικό team και στους ανθρώπους που κάθε φορά πλαισιώνουν την ομάδα και αναφέρεται και σε διαδικασίες. Αναφέρεται στο τεχνικό team το που σε. Θα το αναφέρω. Τώρα, όσον αφορά το τι μπορεί να περιμένει κάποιος από τον Ολυμπιακό Βάρης,
Βασικός στόχος από την αρχή είναι η εξέλιξη αυτών των παιδιών. Θέλουμε να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι από τη βασική μας, από τις βασικές μας σκέψεις. Mm-hmm. Το πετύχαμε πέρυσι σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος. Από εκεί και πέρα η ομάδα ξέρει τι είναι, ξέρει πώς δουλεύει. Νομίζω όλα τα άλλα θα φανούν στο γήπεδο. Θα είναι πιο δύσκολο το νέο πρωτάθλημα, ανώτερη κατηγορία. Για μένα... Ο στόχος θα είναι αρχικά η παραμονή σε αυτήν. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι δουλεύει η ομάδα αυτή με στόχο την παραμονή. Δουλεύει με στόχο να εξελίσσεται όσο γίνεται περισσότερο, να μαθαίνουν τα παιδιά να παίρνουν νέες πληροφορίες, νέα ρεθίσματα, να εξελίσσονται και αυτά μαζί με την ομάδα και από εκεί πέρα παρουσιάζοντας το ποδόσφαιρο που μας αρέσει να βλέπουμε, να περνάμε καλά, να διεκδικήσουμε ό,τι γίνεται περισσότερο. Υπάρχουν ταλέντα στον Ολυμπιακό Βάρης που μπορεί αύριο μεθαύριο να παίξουν στον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, έχουν φύγει παιδιά από εσάς. Ακούστε, αν μπορούσαμε να προβλέψουμε ποιο μπορεί να παίξει και πόσοι. Όχι, αν υπάρχουν. Μάλλον δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Δεν θα μας κάναμε αυτή τη δουλειά. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 έως 4 παιδιά τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αξίζει κάποιο να του ρίξει και μια δεύτερη ματιά. Ωραία. Γιώργο, το τεχνικό team να αναφέρω. Γιώργο, ναι. Από πέρυσι κοντά μας είναι ο Τόλης ο Λάυκας, είναι ο γυμναστής της ομάδας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης, ο οποίος έχει βοηθήσει το μέγιστο σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε κοντά στη φιλοσοφία. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα αρκετά αθλητική. Φέτος προσθέθηκε στο team ο Γιώργος Βαρελάς, ένα παιδί δικό μας, το οποίο είναι προπονητής ήδη στις ακαδημίες μας στα τελευταία 5 χρόνια. Ήταν ποδοσφαιριστής πέρυσι, φέτος είναι κοντά και αυτός. Ο Ηλίας ο Κοντός είναι ο προπονητής θεματοφυλάκων που και αυτός προσθέθηκε φέτος. Ο Γιώργος ο Γραμμέλης, ο φυσικοθεραπευτής που από πέρυσι είμαστε κοντά. Και από εκεί και πέρα ο Μάκης ο Καψάλης είναι ο διευθυντής των αποδυτηρίων και της ορχήστρας όλης. Και άλλοι, άνθρωποι που πλαισιώνουν την ομάδα. Γιώργο, από είναι η δεύτερη σου χρονιά στην ομάδα. Πέρυσι την ξεκινήσαμε μαζί. Είσαι Πειραιό, από τον Πειραιά. Είμαι από τον Πειραιά. Ξεκίνησα από τον Πειραιά. Έζησα, μεγάλωσα στον Πειραιά. Αυτό. Είμαι στο σύνδεσμο προπονητών του Πειραιά. Αυτό. Και από τον Πειραιά είσαι στη Βάρη. Είσαι ευχαριστημένος και από τη συνεργασία σου με τη διοίκηση και από την ομάδα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Προφανώς για να συνεχίζω θα είμαι ευχαριστημένος. Το σημαντικό εδώ είναι ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να χτίσουμε μια ομάδα η οποία... Από το μηδέν. Από το μηδέν αφενός. Αφετέρου δεν βάλαμε όρια όσον αφορά στο τι θέλουμε να φτιάξουμε, πόσες υποδομές θέλουμε να στήσουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει φιλοδοξία, έχει κίνητρο, δημιουργεί όρεξη. Ωραία. Δεν ξέρω, οι φίλαθλοι δεν είναι τόσο κοντά, δεν υπάρχουν αρκετοί φίλαθλοι. Κοντά είναι και με το παραπάνω. Mm. Απλά είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε μόλις ένα χρόνο πριν. Οι άνθρωποι που ακολουθούν την ομάδα πέρυσι ήταν κοντά μας σε όλα τα γήπεδα. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι 20-25 άνθρωποι οι οποίοι έρχονται παντού όπου και αν πάμε. Από εκεί πέρα, στο γήπεδό μας έτσι κι αλλιώς έρχονται και άνθρωποι από την ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ ότι σιγά σιγά γνωρίζοντας την ομάδα έρχονται άνθρωποι κοντά μας, απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο που παίζουμε, οπότε θεωρώ ότι και αυτό το κομμάτι θα μεγαλώσει σιγά σιγά. Ωραία. Κλείνοντας, Γιώργο, να κάνω και την ερώτηση που έκανα σε όλους. Γιατί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό Βάρης στο νέο πρωτάθλημα της Β' Ε1? Ένας νέος φιλάθλος που θέλει να έρθει. Για ποιο λόγο να έρθει? Αφενός εδώ και τα τελευταία 12 χρόνια που υπάρχει αυτή η σχολή του Ολυμπιακού στη Βάρη, ένα κομμάτι στο οποίο είναι αδιαφυσβήτητα κεκτημένο είναι για την ποιότητα που κατέχουν γενικά οι άνθρωποι της ομάδας και στη συμπεριφορά τους και στο πώς αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο. Οπότε ένας πολύ καλός λόγος για να έρθει κάποιος στο γήπεδο με το παιδί του, με την οικογένειά του, είναι ότι θα συναντήσει ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι αυτό που όλοι θέλουμε να έχουμε στα γήπεδα. Αφετέρου, σαν ομάδα θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό. Εκπέμπουμε μια υγεία και από την ηλικία αλλά και από την ποιότητα που μας δίνουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Και όλο αυτό νομίζω ότι
μπορεί να είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει την ομάδα. Ωραία. Καλή σεζόν, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία ως νεοφώτιστη στη νέα κατηγορία στη Β' Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.